στοχεύοντας τη σωστή και πληρέστερη ενημέρωση όλων γύρω από το κύριο ζήτημα του αυτισμού και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, ο Σύλλογος Εστία διοργανώνει τριήμερο δράσεων το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα 3 Απριλίου. Η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και με σκοπό την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον αυτισμό και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ομαλή ένταξη των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς στοχεύει και η μερίδα της Εστίας που διοργανώνεται τη Δευτέρα στις 5.30 θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της εγκυρής διάγνωσης αλλά και το ιδιαίτερα ευαίσθητο για τα άτομα με αυτισμό με τέχμιο μεταξύ της εφηβείας και της ενηλικίωσης. Ο αυτισμός άλλωστε έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πλέον πολύπλοκες νευροψυχιατρικές διαταραχές που εμποδίζει την ομαλή ανάπτυξη του ανθρώπου και απομονώνει τον πάσχοντα από τον υπόλοιπο κόσμο. Το φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζεται σε διαφορετικούς βαθμούς από δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική κατανόηση, από δυσκολίες στη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία, καθώς και από επαναλαμβανόμενες στερεότυπες συμπεριφορές. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η διαμόρφωση αποτελεσματικών μεθόδων πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης με την ακόλουθη εφαρμογή κατάλληλων ψυχολογικών, εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα γίνονται από νωρίς και θα έχουν συνέχεια και συνέπεια, μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά. Προκειμένου όμως να γίνει αυτό, χρειάζεται αυξημένη ευαισθητοποίηση από όλους. Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, 2 Απρίλη, έχει καταχωρηθεί από τον ΟΗΕ. Ο Σύλλογος Εστία, με αφορμή αυτή την ημέρα, διοργανώνει ημερίδα στην αίθουσα της ΕΙΜ στις 3 Απρίλη στις 5.30 ώρα το απόγευμα με θέμα «Από την εφηβεία στην ενηλικίωση». Είναι μια σημαντική περίοδος χρονολογικά για τα άτομα με αυτισμό, όσο σημαντική είναι και η πρόωρη διάγνωση και παρέμβαση στον αυτισμό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα παραβρεθεί κόσμος, θα την παρακολουθήσει, γιατί θέλουμε αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι σημαντικό, να μπορούν οι γονείς, οι εκπαιδευτές, να το αντιμετωπίσουν και να το φέρουν εις πέρας. Είμαστε εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα για να αντιμετωπίσουμε όποια κατάσταση, να βοηθήσουμε μέσα από το Σύλλογο, μέσα από το ΚΔΑΠ, τις δραστηριότητες που κάνουμε, να βοηθήσουμε τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα την Κυριακή θα γίνουν μαυίλη και σφαγεία, θα υπάρχουν άνθρωποι του συλλόγου να μοιράζουν έντυπο ενημερωτικό υλικό και να κουβεντιάζουν με τους γονείς, να λύσουμε όποια απορία, όποιο ερώτημα έχουν να μας κάνουν για τον αυτισμό και για το οτιδήποτε αφορά τα παιδιά και τους ενήλικες με αυτισμό. Γιατί τα λέμε παιδιά, αλλά ο αυτισμός είναι μια διαβίου νευροψυχολογική πάθηση, η οποία θέλει συντήρηση και εκπαίδευση για όλη τη ζωή των ατόμων με αυτισμό.